Τώρα αυτό το πράγμα το βλέπετε και μόνοι σας. Μυρίζει δηλαδή. Μυρίζει ρε παιδιά, μυρίζει. Στην επιφάνεια και πάλι η κατάσταση με τα λύματα στον καρτερό. Και αν προηγήθηκαν έρευνες αλλά και επιχωματώσεις των αναγωμάτων συγκέντρωσης των τοξικών λυμάτων στην περιοχή, κάτοικοι του καρτερού αλλά και λουόμενοι στην περιοχή της Φλωρίδας κατήγγειλαν σήμερα νέα ένδειξη μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής. Όπως φαίνεται και στις σχετικές λήψεις, η εικόνα της θάλασσας του καρτερού αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αφού η έντονη δυσοσμία και η αλλαγή του χρώματος των υδάτων ήταν ιδιαίτερα εμφανή. Η όψη της θάλασσας δεν σας προβληματίζει λίγο? Σαφώς. Γιατί είναι μαύρη και σαν να δείχνει ότι είναι λερωμένη, βρώμικη, ναι, ότι κάτι συμβαίνει. Και σταματάω εδώ πέρα και πάνω σε σημείο και βλέπω μαύρα. Και πήγα και έκανα μπάνιο δίπλα στα καώα και σε πυροφόρο μπήκα μέσα και το μετάνιωσα. Μύριζε η θάλασσα μέσα εκεί. Εγώ ξέρω ότι το χειμώνα κάνω μπάνιο εδώ, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το χάλι εδώ πέρα. Ναι. Την προηγούμενη φορά δεν ήμουν εδώ. Που έγινε το. Που απαγορεύτηκε, ας πούμε, εδώ πέρα και εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα το βλέπετε και μόνοι σας. Δεν ξέρω. Ας κάνουν αναλύσεις και να δούμε. Αναζητώντας οι λουόμενοι την πηγή του κακού, οδηγήθηκαν στο σημείο υγειονομική βόμβα, όπου μέχρι πρότινος συγκεντρώνονταν τα αγνώστου προέλευσης λίμματα που είχαν οδηγήσει μέχρι και στην απαγόρευση χρήσης της θάλασσας της Φλωρίδας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόσφατα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου είχαν προχωρήσει στην επιχωμάτωση του αναχώματος που δημιουργήθηκε για να μην καταλήγουν τα λίμματα στη θάλασσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όμως να έχει δημιουργηθεί παραδίπλα ριάκι με τρεχούμενο νερό και έντονη δυσοσμία. Άρα, πέστε μου εσείς τι ακριβώς. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα νομίζω. Δεν ξέρω. Στην παραλία του καρτερού, μετά και τις καταγγελίες των πολιτών, έσπευσε κλιμάκιο της τροχέας για να ελέγξει την κατάσταση, ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με σκοπό να λάβει δείγμα από τη θάλασσα.